Είχαμε προαναγγείλει ότι θα είναι μαζί μας ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, και ήρθατε στην ώρα σας ακριβώς. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Δεν γίνεται προεκλογική περίοδος χωρίς να έρθω στο στούντιό σας. Θα μπούμε κατευθείαν στα βαθιά. Επισημαίνετε σε όλες τις εμφανίσεις σας την κρισιμότητα αυτών των εκλογών. Δεν κρίνεται όμως η κυβέρνηση που θα έχουμε μετά τις 9 Ιουνίου. Με οποιοδήποτε αποτέλεσμα, 158 βουλευτές θα έχετε, θα έχετε κοινοβουλευτική δύναμη, θα είσαστε πρωθυπουργός της χώρας. Και βάζετε και κάτι άλλο δίπλα με την κρισιμότητα των εκλογών. Το θέμα της αποχής, ότι είναι κρίσιμες και σημαντικές αυτές οι εκλογές και ότι δεν θα πρέπει να απέχει ο ελληνικός λαός. Γιατί? Οι εκλογές είναι κρίσιμες, κύριε Παπαδάκη, κύριε Αναστασοπούλου, γιατί θα καθορίσουν το πόσο δυνατή θα είναι η φωνή μας στην Ευρώπη τα επόμενα 5 χρόνια. Ψηφίζουμε για ευρωβουλευτές, κατά συνέπεια ψηφίζουμε για την εθνική εκπροσώπησή μας στον κορυφαίο ευρωπαϊκό δημοκρατικό θεσμό. Και επειδή θα πάρθουν πολύ σημαντικές αποφάσεις στην Ευρώπη τα επόμενα 5 χρόνια, σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικό πολύ πιο δύσκολο από αυτό του 2019, είναι πολύ σημαντικό η Ελλάδα να προσέλθει σε αυτήν τη νέα ευρωπαϊκή διαπραγμάτευση όσο το δυνατόν πιο ισχυρή. Και το επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας και το δικό μου προσωπικά είναι ότι εμείς είμαστε το κόμμα της Ευρώπης. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να διαπραγματευτούμε στην Ευρώπη προς όφελος των Ελλήνων τα τελευταία 5 χρόνια. Και όσο πιο δυνατοί είμαστε, τόσο μεγαλύτερα διαπραγματευτικά όπλα θα έχουμε στην Ευρώπη τα επόμενα 5 χρόνια. Γι' αυτό ψηφίζουμε στις ευρωεκλογές. Και επειδή οι ευρωπαϊκές αποφάσεις καθορίζουν εν πωλής και την ελληνική καθημερινότητα, έχει μεγάλη σημασία να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή. Σε μια κάλπη, η οποία όμως δυστυχώς δεν συμπίπτει ούτε με εθνικές εκλογές, ούτε με αυτοδιοικητικές εκλογές. Κατά συνέπεια, πρέπει να κάνουμε μια πρόσθετη προσπάθεια να κινητοποιήσουμε τους πολίτες να πάνε να ψηφίσουν. Θα πάμε, κύριε Πρόεδρε, στο κομμάτι της αποχής. Απλώς τη λέξη σταθερότητα. Γιατί επιλέξατε να τη χρησιμοποιείτε? Θέλω να πω, πριν από ούτε ένα χρόνο πήρατε αυτό το περίφημο 41%. Αυτό από μόνο του δεν σας δίνει την όθηση να προχωρήσετε στους σχεδιασμούς σας, στις μεταρρυθμίσεις που θέλετε να κάνετε? Γιατί πρέπει ο πολίτης να έρθει αντιμέτωπος με το δίλημα Μητσοτάκης ή περιπέτειες? Γιατί είναι μια εθνική κάλπη, η οποία διεξάγεται, όπως σωστά επισημαίνεται, ένα χρόνο μετά από εθνικές εκλογές, στις οποίες εθνικές εκλογές οι πολίτες επανεπιβεβαίωσαν την εμπιστοσύνη τους στη Νέα Δημοκρατία και σε εμένα προσωπικά να έχω τη μεγάλη ευθύνη να είμαι πρωθυπουργός της χώρας. Ακριβώς όμως επειδή είναι εθνική κάλπη και επειδή η αντιπολίτευση έχει μετατρέψει αυτές τις εκλογές σε ένα άτυπο δημοψήφισμα κατά της κυβέρνησης, θέλω να επισημάνω ότι όσο πιο δυνατή είναι η Νέα Δημοκρατία το βράδυ της 9ης Ιουνίου, τόσο μεγαλύτερη, θα έλεγα, όχι νομιμοποίηση, αλλά τόσο μεγαλύτερη ισχύ θα έχει για να προχωρήσει στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, διότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να αμφισβητήσει την πολιτική νομιμοποίηση των εκλογών. Κοιτάξτε, αν τα υπόλοιπα κόμματα προσερχόντουσαν σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, μιλώντας μόνο για την Ευρώπη, όπως πρωτίστως κάνουμε εμείς, διότι αν δείτε τις ομιλίες μου, το 80% των ομιλιών αφορούν στην Ευρώπη και στη σημασία της ευρωπαϊκής διάστασης των εκλογών, δεν θα αναγκαζόμουν και εγώ να μετατρέψω αυτές τις εκλογές, αν θέλετε, σε μια εθνική πολιτική αντιπαράθεση. Αλλά η αντιπολίτευση δεν λέει αυτό. Λέει ουσιαστικά δεν είναι οι πρώτες ευρωεκλογές πάντως που μιλάμε και για εσωτερικά θέματα. Όχι, κύριε Πρόεδρε, γιατί ακριβώς οι ευρωεκλογές είναι και μια ευκαιρία να αναμετρηθούμε με αυτά τα οποία έχουμε κάνει αυτόν τον ένα χρόνο, να δούμε τις αδυναμίες μας, να ακούσουμε τους πολίτες. Οι πολίτες μας λένε, ας πούμε, απερίφραστα, ότι τους απασχολεί το θέμα της ακρίβειας. Και από αυτό πρέπει να το ακούσουμε εμείς. Δεν είναι κάτι το οποίο εμείς απλά θα το, εντός εισαγωγικών, θα το περιφρονήσουμε λέγοντας «Μα πήραμε 41%, άρα τι είναι αυτά τα οποία μας λέτε». Άρα βεβαίως κάθε κάλπη είναι μια ευκαιρία να εκφραστούν οι πολίτες και για αυτά τα οποία γίνονται στη χώρα. Γι' αυτό θα μιλήσουμε πρωτίστως για τα ευρωπαϊκά, αλλά θα απαντούμε και σε ερωτήσεις σχετικά με την εθνική διάσταση των πολιτικών μας και σίγουρα ούτε δυσκολίες θα κρύψουμε, ούτε θα βάλουμε προβλήματα κάτω από το χαλί. Μιλήσατε για την ακρίβεια και στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι έχετε σταθερά ένα μεγάλο προβάδισμα. Στα ποιοτικά χαρακτηριστικά όμως αυτών των δημοσκοπήσεων φαίνεται η δυσαρέσκεια του κόσμου για την αντιμετώπιση κάποιων θεμάτων που τους απασχολεί. Το είπατε και μόνος σας, το θέμα της ακρίβειας. Γιατί εξακολουθεί η ακρίβεια να είναι όχι ακριβώς αισθητή? Είναι ο βραχνάς ο καθημερινός των Ελλήνων. Και παρά το γεγονός ότι κάποιοι θεωρούν ότι η χώρα είναι μπανανία,
και ότι πουλάνε πιο ακριβά τα προϊόντα τους εδώ από ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, παρά το γεγονός ότι στείλατε και μία επιστολή στην Ursula von der Leyen, δεν είδαμε να βελτιώνεται η κατάσταση. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Πρώτος, λέω ότι η ακρίβεια είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική κοινωνία, βέβαια. Άμα δείτε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το πρώτο πρόβλημα παντού σήμερα είναι το κόστος διαβίωσης. Στην Ελλάδα είναι πιο έντονο. Γιατί? Διότι, όχι γιατί ο πληθωρισμός κατά ανάγκη είναι υψηλότερος, αλλά διότι εξερχόμαστε από μια υπερδεκαετή κρίση, η οποία συμπίεσε πάρα πολύ τα εισοδήματα. Άρα η βελτίωση των μισθών, η οποία είναι αισθητή και δεν αμφισβητείται, και των συντάξεων, ξεκινάει από μια πολύ χαμηλή βάση. Αυτό καλούμαστε να διαχειριστούμε αυτή τη στιγμή ως μια πραγματικότητα. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε κάνει μια σειρά από παρεμβάσεις. Και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε κι εσείς και από τα ρεπορτάζ σας ότι τον τελευταίο μήνα η κατάσταση φαίνεται, τονίζω, να πηγαίνει κάπως, είμαι πολύ προσεκτικός στις διατυπώσεις μου, προς το καλύτερο. Αλλά από εκεί και πέρα αυτό δεν ακυρώνει την πραγματικότητα ότι υπάρχει μια αύξηση των τιμών σε σχέση με το που ήμασταν πριν από 3 χρόνια. Η βελτίωση αφορά συγκεκριμένα προϊόντα που οι πολίτες έχουν δει μείωση. Αφορά προϊόντα. Νομίζω ότι κι εσείς, άμα κάνετε ρεπορτάζ, θα δείτε ότι έχουμε πια σε αρκετά προϊόντα αρχίσει να βλέπουμε κάποιες μειώσεις τιμών. Μπορεί να μην είναι σημαντικές, αλλά αρχίζουμε να τις βλέπουμε. Και επίσης αφορά και στη λειτουργία της αγοράς, κυρία Αναστασοπούλου. Έχουμε επιβάλει πάρα πολλά πρόστιμα. Και νομίζω ότι και με τις παρεμβάσεις που έχουμε κάνει, αυτό το οποίο διεκδικούμε πρωτίστως είναι μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές. Κάνετε πολλά ρεπορτάζ σε σούπερ μάρκετ και μερικές φορές είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε ακριβώς τι γίνεται. Έχουμε επιβάλει σημαντικότατους περιορισμούς στο λιανεμπόριο. Παραδείγματος χάρη, αν αυξήσεις τιμές τιμοκαταλόγου, δεν μπορείς να κάνεις προσφορές. Αυτό είναι μια σημαντική παρέμβαση την οποία κάναμε στη λειτουργία της αγοράς. Είπατε, κύριε Πρόεδρε, να τα πάρουμε ένα-ένα. Και αναφέρθηκε ο Γιώργος στην περίφημη επιστολή προς την κυρία von der Leyen. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Γιατί αυτή την επιστολή τη στείλαμε τώρα και όχι 2,5-3 χρόνια που αυτή η ιστορία μας απασχολεί και ταλαιπωρεί τόσο την ελληνική κοινωνία, η ιστορία της ακρίβειας. Και θέλω να σας ρωτήσω αν λογικά σκέφτεται κάποιος ότι για να φτάνει στο σημείο ο Έλληνας Πρωθυπουργός να στέλνει αυτή την επιστολή τώρα, ίσως να κάνει και μία παραδοχή ότι ως κυβέρνηση μέχρι τώρα στην ακρίβεια δεν τα πήγαμε καλά. Η παραδοχή που κάνουμε, κύριε Αναστασοπούλου, είναι ότι θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία στη διάθεσή μας και στέλνουμε αυτή την επιστολή τώρα, επειδή τώρα έχουμε ευρωεκλογές. Και επειδή για την επόμενη πενταετία θέλω να θέσω και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία στηρίζω ανεπιφύλακτα, πρώτων ευθυνών της, και ζητούμε ευρωπαϊκή στήριξη σε ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Δεν μας ήταν άγνωστο ότι οι πολυεθνικές τιμολογούν διαφορετικά προϊόντα ανάλογα με το μέγεθος της αγοράς. Το αναδεικνύουμε στο ανώτερο δυνατό επίπεδο και ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία παρέμβαση. Και μου κάνει εντύπωση, ξέρετε, μία τέτοια πρωτοβουλία, η οποία έχει εθνικό χαρακτήρα και με την οποία μάλιστα συντάσσονται και άλλες μικρότερες χώρες που έχουν τα ίδια προβλήματα. Αντιμετωπίστηκε υποτιμητικά από την αντιπολίτευση, γιατί δεν μπορούμε σε κάποια προφανή να συμφωνήσουμε ότι προσερχόμαστε στις Βρυξέλλες την επόμενη μέρα με μία εθνική γραμμή. Γιατί ξέρετε, την επόμενη μέρα στο Ευρωκοινοβούλιο θα χρειαστεί να συνεργαστούμε με κάποιες από τις πολιτικές δυνάμεις, τους σοσιαλιστές, τους φιλελεύθερους. Εδώ στην Ελλάδα τα βάζουμε όλα στην κονίστρα της πολιτικής αντιπαράθεσης και δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε πότε μια πρωτοβουλία έχει εθνικό και όχι κομματικό χαρακτήρα. Ναι, εμείς παίρνουμε. Και δεν είναι εύκολο αυτό. Τα βάζουμε με πολύ μεγάλες πολυεθνικές. Όμως ερχόμαστε και πατάμε πάνω σε ένα μεγάλο πρόστιμο το οποίο έβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αμερικάνικη πολυεθνική εταιρεία 300 και εκατομμύρια. Άρα το έδαφος είναι πρόσφορο. Και το ερώτημα το οποίο θέτω στους τηλεθεατές σας είναι αν συμφωνούν με αυτή την πρωτοβουλία, ποιο κόμμα εμπιστεύονται την επόμενη μέρα να διαπραγματευτεί στην Ευρώπη, να έχει την αξιοπιστία, τις γνώσεις, το κύρος, για να μπορούμε να πετύχουμε τέτοιες παρεμβάσεις που τελικά θα είναι προς όφελος των Ελλήνων καταναλωτών. Το θέμα της αντιμετώπισης της ακρίβειας είναι ευρωπαϊκό θέμα και όντως η ελληνική κυβέρνηση έχει εξαντλήσει όλα τα μέσα. Για παράδειγμα, σας λένε, γιατί δεν μειώνεται ή και δεν καταργείται για ορισμένα προϊόντα το ΦΠΑ. Και μάλιστα δεν είναι φωνές μόνο από την αντιπολίτευση. Ήρθε εδώ και το ζητάει αυτό και συμφωνεί ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, ο κύριος Παντελιάδης, ο οποίος είναι υπέρ της άποψης αυτής. Ναι. Από την πλευρά σας λέτε ότι, ξέρετε κάτι, εάν μειώσω το ΦΠΑ ή καταργήσω το ΦΠΑ, θα ωφεληθούν και εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν οικονομικά προβλήματα. Είναι, δεν είναι αυτό ή δεν θα μπορέσει να περάσει στην κατανάλωση. Αυτό είναι αδυναμία ελέγχου. Δεν είναι αυτό το βασικό μας επιχείρημα. Η μείωση του ΦΠΑ στοιχίζει πάρα πολλά στα δημόσια ταμεία. Όποιος λοιπόν την εισηγείται, είτε είναι αντιπολίτευση, είτε είναι βιομηχανή, είτε είναι ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ, να κοιτάξουν να δούνε τι μπορούν οι ίδιοι να κάνουν, εντάξει, στα δικά τους περιθώρια κέρδους,
και όταν θέλουν να δώσουν συμβουλή στην κυβέρνηση για τα δημόσια οικονομικά, να μας υποδείξουν ποιους φόρους πρέπει να αυξήσουμε. Εσείς πρέπει να τους ελέγξετε όμως. Μισό λεπτό. Ή ποια επιδόματα θα πρέπει να μειώσουμε. Μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα. Θα περάσει η μείωση της τιμής στο προϊόν. Αυτό μπορεί να είναι και ζήτημα ελέγχου. Εγώ δεν αναφέρομαι πρωτίστως αυτό. Αυτή τη στιγμή, κύριε Παπαδάκη, κύριε Ανασοπούλου, δημοσιονομικά δεν βγαίνει ούτε για μικρό χρονικό διάστημα. Όχι, να εφαρμοστεί. Δεν βγαίνει και να σας πω κιόλας. Πείτε ότι το εφαρμόζουμε για μικρό χρονικό διάστημα. Μετά δεν πρέπει να αυξηθούν πάλι τιμές. Για δείτε τι κάναμε με τη μείωση του ΦΠΑ στον καφέ. Επίκαιρο ζήτημα. Λίγη ομοιωμένος ΦΠΑ στον καφέ στις 30 Ιουνίου και πρέπει να πάρουμε μία απόφαση. Μειώθηκαν οι τιμές στον καφέ. Σας ρωτώ, κάνετε, όταν μειώσαμε το ΦΠΑ στον καφέ σε μια πολύ ανταγωνιστική αγορά, πάρα πολλά καφέ, συγκρίσιμες τιμές, δεν μειώθηκαν οι τιμές. Άρα έχουμε την καλύτερη απόδειξη ότι η μείωση δεν περνάει. Προσέξτε, αυτή τη στιγμή, μα θα με ρωτήσετε, θα αυξήσετε το ΦΠΑ στον καφέ. Θα σας πω, θα συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι σε αυτή τη συγκυρία έχουμε αύξηση της πρώτης ύλης στον καφέ. Αν αυξήσουμε το ΦΠΑ στον καφέ, είναι βέβαιο θα αυξηθούν οι τιμές. Αυτό δεν αμφισβητείται. Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι εξήμορο όμως να λέμε στον κόσμο ότι ξέρετε κάτι. Θα ψωνίζετε, θα αγοράζετε πιο ακριβά τα προϊόντα για να έχω έσοδα για να μπορώ να σας δίνω επίδομα. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή δεν είναι σαν να του τα παίρνω από τη μία και δεν να του τα δίνω από την άλλη. Καταρχάς, η μείωση, το κόστος του προγράμματος της αντιπολίτευσης, αυτά τα οποία έχει καταθέσει ο κ. Κασελάκης, είναι 45 δισεκατομμύρια ευρώ την τετραετία, χωρίς να συνυπολογίσω το 13ο και 14ο μισθό και το συν 5% που θέλει να δώσει στην υγεία. Αν υλοποιούσαμε έστω και ένα τμήμα αυτού του προγράμματος, η χώρα θα έμπαινε αυτόματα σε επιτήρηση και θα ήμασταν πάλι πίσω στις εποχές των μνημονίων και της χρεοκοπίας. Επί δικιάς μου πρωθυπουργίας, όσο με εμπιστεύεται ο ελληνικός λαός, κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί. Κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, άρα, απλά να τελειώσω το ζήτημα για το θέμα του ΦΠΑ, γιατί νομίζω ότι έχει μια σημασία για τους καταναλωτές. Το ζητούν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και το επαναφέρουν διαρκώς. Το επαναφέρουν, επαναφέρουν όμως για τα ζητήματα των επιδομάτων τώρα. Σήμερα άκουσα και μια κριτική, μάλιστα από κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, που από τη μία μας κατηγορούν ότι φτωχοποιούμε την κοινωνία και από την άλλη μας κατηγορούν ότι δίνουμε επιδόματα. Μα δεν γίνονται και τα δύο. Σήμερα θα εκταμιευθούν 316 εκατομμύρια ευρώ επιδόματα ΟΠΕΚΑ. Αναπηρίας, οικογένειας, στέγασης. Να μας πει η αντιπολίτευση ποιο συγκεκριμένα από αυτά τα επιδόματα δεν πρέπει να δοθεί, ποιο πρέπει να κοπεί για να χρηματοδοτήσει τις μειώσεις φόρων τις οποίες εισηγείτε. Σας λένε ότι έχετε δώσει περισσότερα επιδόματα από το Τζίπρα. Εσείς το παίρνετε για καλό ή για κακό? Εμείς δώσαμε μεγάλη στήριξη στην κοινωνία την εποχή του κορονοϊού και κάναμε πάρα πολύ καλά. Όπως το έκαναν πολλές ευρωπαϊκές χώρες, κρατήσαμε όρθια την ελληνική κοινωνία, στηρίξαμε τις επιχειρήσεις, προστατεύσαμε θέσεις εργασίας. Αλλά τώρα επανερχόμαστε σε μια εποχή δημοσιονομικής κανονικότητας. Και οι νέοι κανόνες οι δημοσιονομικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο θέτουν, για να το εξηγήσουμε και αυτό με απλά λόγια. Μερικές φορές η αντιπολίτευση είναι σαν να μην τα γνωρίζει όλα αυτά. Συγκεκριμένη οροφή δαπανών. Μας λέει δηλαδή ότι κάθε χρόνο μπορούμε να αυξάνουμε τις δαπάνες μας έως 3%. Δεν μπορούμε να πάμε παραπάνω. Ασχέτως των εσόδων που μπορεί εμείς να έχουμε. Αυτή είναι η δημοσιονομική κανόνες, η ευρωπαϊκή. Όποιος ξεφύγει από αυτούς, μπαίνει σε επιτήρηση. Αν τώρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης θέλουν να ξαναγυρίσουμε από εκεί που φύγανε, ως χώρα, ευτυχώς θα έλεγα εγώ, να έρθουν να μας το πούνε. Άρα το ζήτημα για μας του ΦΠΑ θα ήταν πολύ, ξέρετε, ευχάριστο και ωραίο και εμείς θέλουμε να είμαστε ευχάριστοι. Λοιπόν, να πούμε βεβαίως, το κάνουμε. Και μετά θα αναμετρηθούμε με τις συνέπειες μιας πολιτικής, με πολλαπλάσιο κόστος για τον Έλληνα πολίτη. Κύριε Μητσοτάκη, σας πλησίασε μία συνταξιούχος στην Κέρκυρα πριν από μερικές ημέρες, στη θέση της οποίας βρίσκονται και πολλοί άνθρωποι που μας παρακολουθούν τώρα. Σας είπε «Δε βγαίνω», σας έδειξε το χαρτάκι από το ATM, σας είπε αυτό το πεινάω, το οποίο είναι πάρα πολύ σκληρό να το λέει ένας άνθρωπος, και τη ρωτήσατε μεταξύ άλλων αν έχει απευθυνθεί για βοήθεια στην Εκκλησία. Όχι, μισό λεπτό. Σας παρακαλώ, μην αναπαράγετε εδώ. Τα fake news της αντιπολίτευσης. Η κυρία αυτή ήρθε μαζί με τον καθολικό επίσκοπο της Κέρκυρας. Μαζί ήταν δίπλα. Γι' αυτό έγινε η αναφορά στην Εκκλησία. Επειδή μου την έφερε ο επίσκοπος της Κέρκυρας. Λοιπόν, θα παρακαλούσα πάρα πολύ να είμαστε προσεκτικοί στο πώς αναπαράγουμε την κοπτογραφτική των κομμάτων, η οποία είναι επίοικως απαράδεκτη σε πολλά επίπεδα. Και δεν νομίζω ότι τιμά το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου. Ότι υπάρχουν συνταξιούχοι που τα βγάζουν πέρα δύσκολα, είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Εμείς ήμασταν αυτοί που αυξήσαμε τις συντάξεις για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια. Δεν μπορώ να τις αυξήσω μαγικά και να τις διπλασιάσω. Θα μπορούσατε να κάνετε κάτι άλλο όμως. Αλλά. Αν ο νόμος Κατρούγκαλο ήταν εκείνος ο οποίος έφερε σε πολύ δύσκολη θέση τους συνταξιούχους, την εποχή εκείνη, ως αντιπολίτευση,
λέγατε ότι εμείς όταν έρθουμε στην εξουσία το νόμο Κατρούγκαλου θα το καταργήσουμε. Όχι μόνο δεν καταργήθηκε ο νόμος Κατρούγκαλου, αλλά πολλά στοιχεία από το νόμο Κατρούγκαλου ήρθαν στο νόμο Βρούτση, επί των ημερών σας δηλαδή. Κοιτάξτε, δείτε. Η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος ήταν ένα μείζον ζήτημα το οποίο μας οδήγησε εξ αρχής στην οικονομική κρίση. Γνωρίζουμε τα επίπεδα των συντάξεων. Κάνουμε το καλύτερο το οποίο μπορούμε για να στηρίξουμε τους συνταξιούχους. Έχουμε πρόσθετα επιδόματα, όπως το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για τους συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε. Μακάρι να μπορούσαμε να αυξήσουμε τις συντάξεις περισσότερο. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα. Όμως εμείς είμαστε αυτοί που αυξάνουμε πια και συντάξεις και μισθούς στο δημόσιο τομέα μετά από 14 χρόνια. Κάνουμε το καλύτερο το οποίο μπορούμε. Χωρίς να παραγνωρίσουμε ότι υπάρχουν πολίτες, συμπολίτες μας, οι οποίοι τα βγάζουν πέρα πολύ δύσκολα. Και σε αυτούς στρέφουμε την προσοχή μας. Και η επιδοματική μας πολιτική για την οποία κατηγορούμαστε, αυτούς υποστηρίζει τελικά. Διότι θέλουμε μια κοινωνική πολιτική, η οποία να μπορεί να υποστηρίζει τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Και όπως σας είπα, αν δείτε ένα-ένα τα επιδόματα τα οποία δίνουμε σήμερα, θα δείτε ότι είναι επιδόματα τα οποία αφορούν άτομα τα οποία βρίσκονται σε φτώχεια, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, αφορούν το επίδομα στέγασης και ενοικίου, άνθρωποι που είναι στο ενίκιο και τους οποίους πρέπει να βοηθήσουμε, αφορούν επιδόματα παιδιών, γιατί θέλουμε να στηρίξουμε τις οικογένειες με παιδιά. Πρόεδρε, και αφορούν και επιδόματα αναπηρίας, γιατί προφανώς πρέπει να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας με αναπηρία. Έχουν αυξηθεί όντως συντάξεις, έχουν αυξηθεί οι μισθοί. Ο κατώτατος ήταν 6,50, τώρα είναι 8,30. Ο στόχος που έχετε βάλει είναι τα 9,50 στο τέλος της τετραετίας. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, φαίνεται ότι έχουμε, σε συνάρτηση και με την κουβέντα που κάναμε πριν από λίγο, αγοραστική δύναμη Βαλκανίων με τιμές στην πραγματικότητα κεντρικής Ευρώπης. Δηλαδή, νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι πως η αύξηση των μισθών σε αυτή τη συγκυρία δεν μπορεί να κάνει σε αυτά τα επίπεδα τη μεγάλη διαφορά. Ναι, αλλά δεν υπάρχει και άλλος τρόπος. Η αύξηση των μισθών δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη. Και θέλω να θυμίσω ότι ξεκινήσαμε στα 650 ευρώ. Τότε τι τιμές είχαμε? Πάλι τιμές Ευρώπης είχαμε. Λοιπόν, ήρθαμε και έπεσε πάνω σε αυτό μια αύξηση των τιμών. Αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός όμως. Αθρηστικά και περισσότερο από τον πληθωρισμό. Όμως η βάση αφετηρίας ήταν ήδη χαμηλή. Λοιπόν, αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας υπερδεκαετούς κρίσης. Η χώρα σχεδόν χρεοκόπησε. Και ο δικός μου στόχος είναι να συγκλίνουμε γρήγορα με την Ευρώπη. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το πετύχουμε παρά μόνο με ρυθμούς ανάπτυξης, οι οποίοι θα είναι πολύ πιο γρήγοροι από τους ευρωπαϊκούς, με πολλές επενδύσεις και με βελτίωση των μισθών. Διότι δεν είναι μόνο ο κατώτατος μισθός. Ο μέσος μισθός αυξάνεται. Και όσο αυξάνεται η δύναμη διαπραγμάτευσης του εργαζόμενου, γιατί πολύ απλά μειώνεται η ανεργία, τόσο θα βελτιώνονται και οι μισθοί. Τι γίνεται στον τουρισμό σήμερα? Ακούμε γκρίνια, δεν βρίσκουμε εργαζόμενους. Το ακούτε κι εσείς. Η απάντηση την οποία δίνω στους ξενοδόχους είναι: πληρώστε περισσότερο να βρείτε. Και πληρώνουν περισσότερο. Και κάποιοι που πληρώνουν ακόμα περισσότερο βρίσκουν περισσότερους εργαζόμενους. Και έτσι τελικά βελτιώνονται τα εισοδήματα στη χώρα. Δεν υπάρχει άλλος μαγικός τρόπος να γίνει αυτό. Αυξάνονται οι μισθοί, αυξάνονται οι συντάξεις, αλλά αυξάνεται και το κόστος ζωής. Και αν το δούμε συνδυαστικά με αυτό που λέγαμε προηγουμένως για την έμεση και άμεση φορολογία, κάποια στιγμή θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο που δεν θα κινδυνεύει η χώρα για χρεοκοπία αν κόβονται κάποιες από τις πραγματικά παράλογους έμεσους και άμεσους φόρους, όπως για παράδειγμα στα καύσιμα, όπου έχουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και επί του ειδικού φόρου κατανάλωσης ΦΠΑ. Κάποια στιγμή αυτή η χώρα δεν θα πρέπει να λέει στους πολίτες ότι ξέρετε για κάτι. Για πάμε λοιπόν να δούμε εδώ πέρα τι έχουμε κάνει και σε αυτό. Διότι ξέρετε, αυτή η κυβέρνηση έχει πάρει και μέτρα τα οποία δεν είναι κατά ανάγκη δημοφιλή. Εμείς τι είπαμε, ξεκινώντας τη δεύτερη θητεία μας, θα πολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή. Γιατί η φοροδιαφυγή στερεί από τον κρατικό προϋπολογισμό έσοδα, μας αναγκάζει να επιβάλλουμε έμεσους φόρους. Άρα πάμε να βρούμε αυτούς οι οποίοι πραγματικά πρέπει να πληρώσουν φόρους. Δεν διαφορεί κανείς με αυτό. Επί της αρχής. Συνδέσαμε ή όχι τα απόσπαστα ταμιακές μηχανές. Πόσα ρεπορτάζ εδώ πέρα, δυσκολίες, δεν μπορεί να γίνει, έγινε. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα κατά πολέμηση τη μικρή φοροδιαφυγή. Για το ζήτημα, ξέρω ότι δεν είναι δημοφιλέ, για το ζήτημα των ελεύθερων επαγγελματιών. Λοιπόν, είπαμε ξεκάθαρα, και αυτό μπορεί να μην είναι δημοφιλέ, ότι δεν μπορεί ένα ελεύθερο επαγγελματία να δηλώνει εισόδημα κάτω από το κατώτατο μισθό. Αν πιστεύει όμω ότι αδικείται από τον τρόπο φορολόγηση, έχει τη δυνατότητα να προσφύγει. Όλα αυτά είναι μέτρα τα οποία μα βοηθούν να βελτιώσουμε τη φορολογική συμμόρφωση. Και πράγματι, τα μέτρα αυτά μα έχουν δώσει τη δυνατότητα να μπορούμε να έχουμε περισσότερα έσοδα για να μειώσουμε φόρους. Μιλάτε, ώστε να μην έχει μειώσει φόρους αυτή η κυβέρνηση. Μα 50 φόρους μειώσαμε την πρώτη τετραετία. Ξεχνάτε από πού βρεθήκαμε.
με τον ένφη εκεί που ήταν, με την έκτακτη εισφορά, με το φόρο στη γονική παροχή, τα συζητούσατε και εδώ πέρα. Έβλεπα στο ρεπορτάζ σας. Όλα αυτά είναι μειώσεις φόρων, τις οποίες αυτή η κυβέρνηση μπόρεσε και έκανε, συμμαζεύοντας όμως ταυτόχρονα τα δημόσια οικονομικά. Αυξάνεται και το κόστος ζωής όμως. Δηλαδή, για παράδειγμα, το θέμα των ενοικίων, το οποίο είναι κάτι το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Δεν ξέρω τι παρέμβαση μπορείτε να κάνετε πάνω σε αυτό. Να το συζητήσουμε, αλλά γιατί είναι σημαντικό. Παράλογο, ναι. Είναι παράλογο να δεχόμαστε ότι ένας άνθρωπος με ένα μέσο μισθό 1.000 ευρώ το μήνα θέλει 500-600 ευρώ μόνο για ενοίκιο. Και πέραν από τα προγράμματα που έχει φέρει αυτή η κυβέρνηση, που είναι σημαντικά και μπαίνει κόσμος μέσα σε αυτά τα προγράμματα, να δούμε πρακτικά, να απαντήσουμε στο ερώτημα, κύριε Πρόεδρε, αν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική παρέμβαση στην αγορά αυτή τη στιγμή με πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για να πέσουν τα ενοίκια. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα το οποίο θίγεται. Επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις. Οι συμπολίτες μας που ζουν στο ενοίκιο δεν είναι η πλειοψηφία, αλλά είναι πολλοί. Γιατί η πλειοψηφία έχει το δικό της σπίτι, είναι αυτή τη στιγμή σε δύσκολη θέση, διότι το αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης και της βελτίωσης της οικονομίας είναι η αύξηση των ενοικίων. Το ζήτημα των ενοικίων είναι ένα ζήτημα βασικά προσφοράς και ζήτησης. Όσα περισσότερα διαμερίσματα μπορούν να μπουν στην αγορά, τόσο θα μειωθούν και οι αυξήσεις στα ενοίκια, διότι θα υπάρχουν περισσότερα σπίτια τα οποία μπορούμε να προσφέρουμε. Τι έχουμε κάνει για τα ενοίκια? Πρώτον, το σπίτι μου ήταν με ένα εξαιρετικά επιτυχημένο πρόγραμμα. Πηγαίνω σε αρκετές περιοδίες μου, έχω δει νέα ζευγάρια, νέους συμπολίτες. Σας λένε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αποκτούμε το σπίτι μας, πληρώνοντας ουσιαστικά μια δόση στεγαστικού δανείου, η οποία είναι χαμηλότερη από ό,τι θα πλήρωναν εάν νίκιαζαν το ίδιο σπίτι. Και το σπίτι τους μένει τελικά. Εμείς αυτή τη στιγμή διερευνούμε χρηματοδοτικές δυνατότητες από την Ευρώπη, για να μπορέσουμε να επεκτείνουμε σημαντικά το πρόγραμμα αυτό και να κάνουμε ένα νέο πρόγραμμα σπίτι μου, μεγαλύτερης περιμέτρου από το πρώτο. Ταυτόχρονα, προσπαθούμε να βάλουμε περισσότερα διαμερίσματα κλειστά στην αγορά. Το πρόγραμμα ανακαινίζω, ενοικιάζω. Έχει αρχίσει να τρέχει, όχι όπως θα θέλαμε. Μπορεί να χρειαστεί να αλλάξουμε κάποιες παραμέτρους, να το κάνουμε πιο ελκυστικό. Έχει κάποιος κληρονομήσει από τους γονείς του ή έχει πάρει με γονική παροχή ένα κλειστό διαμέρισμα. Όταν τα ενοίκια ήταν χαμηλά, δεν συνέφερε να το φτιάξει. Θα ελέγχουμε τώρα όμως την τιμή που θα τον νοικιάσει το σπίτι, γιατί τώρα μπορεί να τον επιδοτήσετε, να με επιδοτήσετε εμένα το κλειστό σπίτι. Μα το ζήτημα είναι να το φτιάξω και να έρθει ένα Σαζοπούλου και να του πω 800. Μα το ζήτημα, κύριε Παπαδάκη, είναι να βάλουμε περισσότερα σπίτια στην αγορά συνολικά. Όποιες χώρες δοκίμασαν να επιβάλλουν ελέγχου στα ενοίκια, απέτυχαν. Αυτό είναι, επειδή το μελετήσαμε γι' αυτό, είναι το παράδειγμα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Άρα υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά. Ακριβώς. Και βέβαια, το ζήτημα της κοινωνικής αντιπαροχής, τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Το κράτος έχει ένα οικόπεδο, το οποίο είναι άχτιστο. Μπορεί να το δώσει σε ένα κατασκευαστή. Θα κρατήσει περιουσία έχει. Μεγάλη περιουσία. Και δεν την ξέρει πολύ τις περισσότερες φορές. Τώρα τη μαθαίνει σιγά-σιγά. Ή μάλλον γρήγορα-γρήγορα θα έλεγα. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο. Airbnb. Έχουμε ήδη κάνει κάποιες πρώτες παρεμβάσεις στην Golden Visa. Το αναφέρω αυτό διότι είναι ένα πεδίο στο οποίο μπορέσαμε να βρούμε ένα κοινό βηματισμό με κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης. Μελετούμε και το Airbnb, να δούμε κατά το πόσο υπάρχουν δυνατότητες να βάλουμε κάποιους λελογισμένους περιορισμούς, ώστε περισσότερα σπίτια να διατίθενται για μακροχρόνια μίσθωση και όχι για βραχυχρόνια. Όλα αυτά συνθέτουν ένα πλαίσιο παρεμβάσεων στην αγορά, το οποίο μας κάνει να πιστεύουμε ότι μπορούμε τουλάχιστον να περιορίσουμε τις επιπτώσεις του προβλήματος. Κύριε Πρόεδρε, πάμε λίγο στα πιο πολιτικά για να τα προλάβουμε όλα. Πολιτικά είναι και αυτά. Ναι, αυτά είναι τα εννοώ πολιτικά. Εννοώ στα των ευρωεκλογών. Ήσασταν εκείνος που βγήκε και έβαλε ένα στόχο ξεκάθαρα. Και λέει, για μένα στόχος είναι να ξεπεράσει η Νέα Δημοκρατία το 33%. Αυτό σημαίνει εκ των πραγμάτων ότι στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία πάρει ένα χαμηλότερο ποσοστό, θα λάβει ένα μήνυμα αποδοκιμασίας από την κοινωνία? Γιατί όταν βάζουμε ένα πύχη, η επιτυχία είναι να περάσει πάνω από τον πύχη. Προφανώς. Δεν βάζουμε, είναι να φτάσουμε τον πύχη. Δεν βάζουμε ένα πύχη για να περάσουμε από κάτω. Έχω μάθει στις εκλογές να θέτω ξεκάθαρους στόχους. Και επειδή δεν κρύβομαι από τη δυσκολία οποιασδήποτε εκλογικής αναμέτρησης, είπα ξεκάθαρο ότι 33% πήραμε στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Έχει ρίσκο η τόση ακρίβεια πάντως. Εντάξει. Έτσι είναι η ζωή. Εμείς έχουμε βάλει τον πύχη. Τα άλλα κόμματα δεν έχω καταλάβει που έχουν βάλει τον πύχη. Τουλάχιστον εμείς θα κριθούμε με βάση τον πύχη τον οποίο έχουμε βάλει. Έχουμε πει ότι θέλουμε να προσεγγίσουμε και γιατί όχι να ξεπεράσουμε το ποσοστό αυτό. Από εκεί πέρα έχετε δίκιο να λέτε ότι ουσιαστικά τίποτα δεν θα αλλάξει ως προς τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς. Όμως, όπως είπαμε και στην αρχή, είναι μια εθνική κάλπη.
Εμείς θέλουμε αυτή την εθνική κάλπη. Αυτή την εθνική κάλπη θα στείλει μηνύματα εντός και εκτός Ελλάδος. Έχω το προνόμιο να ηγούμε του μεγαλύτερου κεντροδεξιού κόμματος στην Ευρώπη σήμερα. Αυτό μου δίνει διαπραγματευτική δύναμη στις Βρυξέλλες και εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να διαμορφώνουμε πολιτικές προς όφελος της πατρίδας μας και θέλω να διατηρήσω αυτή την πρωτιά. Άρα δίνω και μια ευρωπαϊκή διάσταση στο ποσοστό των ευρωεκλογών και προφανώς να εκλέξουμε και το μεγαλύτερο αριθμό των ευρωβουλευτών. Γιατί ξεχνάμε ότι οι ευρωεκλογές αυτές γίνονται για να κατανείμουμε τους 21 ευρωβουλευτές. Μόλις 21. Μόλις 21. Ο στόχος πώς είναι? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή θα εξαρτηθεί πάρα πολύ. Δεν μπορώ να βάλω τέτοιο στόχο. Διότι ο αριθμός των ευρωβουλευτών θα εξαρτηθεί πάρα πολύ από το πόσα μικρά κόμματα θα εκλέξουν ευρωβουλευτή. Και κάνει κάτι το οποίο είναι πέρα από το δικό μου έλεγχο. Κατά συνέπεια, γι' αυτό δεν μπορώ να βάλω συγκεκριμένο στόχο, διότι μπορεί με το ίδιο ποσοστό να εκλέξει διαφορετικό αριθμό ευρωβουλευτών. Άρα, το ενδιαφέρον είναι να κάνετε αυτή την ερώτηση για το στόχο και στα άλλα κόμματα, ώστε το βράδυ των εκλογών να ξέρουμε πώς μπορούμε να μετρηθούμε. Κύριε Πρόεδρε, θα μετρήσουμε και την συμμετοχή και την αποχή στις 9 Ιουνίου. Αυτή τη στιγμή μετράμε την αποχή πληθυσμιακά. Δυστυχώς χανόμαστε, χάνεται ο πληθυσμός της χώρας. Το 2023 είχαμε τις λιγότερες γεννήσεις από τότε που αρχίσαμε να μετράμε τον πληθυσμό της χώρας. Το δημογραφικό πρόβλημα είναι τεράστιο πρόβλημα. Και το ξέρετε πολύ καλά και εσείς και εμείς όλοι ότι τα νέα ζευγάρια, ξέρετε γιατί δεν κάνουν παιδιά? Γιατί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να φτιάξουν οικογένεια. Τι κάνετε λοιπόν για να δώσετε την δυνατότητα δύο νέα παιδιά να στήσουν το νοικοκυριό τους και να κάνουν ένα παιδί, ή και δύο και τρία? Καταρχάς, μια κουβέντα για τη συμμετοχή. Να θυμίσουμε ότι στις 3 του μήνα λήγει η προθεσμία αποστολής επιστροφής των φακέλων της επιστολικής ψήφου. Ήταν μια μεγάλη θεσμική καινοτομία για τη χώρα. Κατά τεκμήριο, πιστεύω, το επιβεβαιώνετε και εσείς εξαιρετικά επιτυχημένοι ως προς την οργάνωση της όλης διαδικασίας. Έτσι λένε όσοι έχουν ψηφίσει. Μας το λένε όλοι. Δεν είχαμε στόχος η εφαρμογή και στις εθνικές. Ναι, δεν το έχω κρύψει, αλλά ο πρώτος στόχος να σιγουρευτούμε ότι αυτοί οι οποίοι έλαβαν τους φακέλους δεν θα ξεχαστούν και θα τους στείλουν πίσω. Ώστε από τους 200.000 να έχουμε ένα πολύ. Πάντα κάποιοι. Θα έχουμε προφανώς κάποιους οι οποίοι δεν θα στείλουν τους φακέλους πίσω. Γύρω 120.000, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι στιγμής, αλλά προφανώς οι πολλοί θα φτάσουν την τελευταία εβδομάδα. Γιατί αυτοί έχουν φτάσει. Πολλοί μπορεί να είναι στη διαδικασία της επιστροφής και από το, είναι αυτή. Και από το, και από το εξωτερικό. Οπότε δεν θέλουμε αναποφάσεις τους στην επιστολική ψήφο. Ψηφίστε, αν έχετε πάρει τον φάκελο. Να έρθω όμως στο ερώτημά σας, γιατί με απασχολεί πάρα πολύ το ζήτημα του δημογραφικού. Και έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο δομικό, μακροπρόθεσμο, όχι μόνο ελληνικό. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν αντίστοιχες προκλήσεις, το οποίο δυστυχώς δεν έχει μία εύκολη και μαγική απάντηση. Όλα τα μέτρα για τα οποία μιλήσαμε πριν, για τη στέγη παραδείγματος χάρη, βοηθούν τελικά τις οικογένειες να κάνουν την απόφαση να αποκτήσουν παιδιά ή να πάνε από το πρώτο στο δεύτερο παιδί. Διότι ξέρετε, είναι πολύ πιο εύκολο να πείσεις κάποιον, ένα ζευγάρι το οποίο έχει ένα παιδί να κάνει δεύτερο. Υπάρχουν και ζευγάρια τα οποία σου λένε σήμερα για άλλους λόγους που δεν είναι οικονομικοί ότι εγώ δεν θέλω να κάνω παιδί, είναι μια αρθιά προσωπική απόφαση. Αλλά αν έχεις ήδη διαβεί το Ρουβίκονα και έχεις ζήσει τη χαρά του να αποκτήσεις παιδί, είναι πιο εύκολο να πας στο επόμενο παιδί και εκεί έχετε δίκιο να λέτε ότι κατά κανόνα η απόφαση να μην προχωρήσουν είναι οικονομική. Άρα, βοήθεια ως προς τα ενίκια. Στήριξη με ζητήματα όπως η διαφορετική φορολόγηση των οικογενειών με παιδιά. Στήριξη των δημοσίων υπαλλήλων που έχουν παιδιά με αυξημένες απολαβές. Υποστήριξη της εργαζόμενης μητέρας. Περισσότερα βάουτσερ σε ελευθεροπιακούς σταθμούς. Ολοήμερο σχολείο, το οποίο να μην είναι σχολείο πάρκινγκ, αλλά ένα σχολείο το οποίο να δίνει ερεθίσματα στα παιδιά τα οποία μένουν στο σχολείο. Προγράμματα όπως οι νταντάδες της γειτονιάς, πάλι για να βοηθήσουμε την εργαζόμενη οικογένεια. Όλες αυτές είναι παρεμβάσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Οφείλω να επισημάνω βέβαια ότι υπάρχουν χώρες πολύ πιο πλούσιες από εμάς που έχουν ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα υπογεννητικότητας. Άρα δεν είναι μόνο, το τονίζω, δεν είναι μόνο ζήτημα οικονομίας. Και κάτι τελευταίο. Το δημογραφικό δεν είναι μόνο θέμα παιδιών, είναι και θέμα γύρανσης. Άρα το τι θα κάνουμε για τους συνταξιούχους μας, πώς θα τους κρατήσουμε ενεργούς. Είμαι πολύ περήφανος για τη μεταρρύθμιση την οποία κάναμε. Να μην περικόπτεται η σύνταξη των συνταξιούχων οι οποίοι επιλέγουν να εργάζονται. Σχεδόν 90.000 έχουν εγγραφεί στη σχετική πλατφόρμα.
φορολογούνται λίγο μόνο για τις ώρες που εργάζονται. Και αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι και βοηθάμε την αγορά εργασίας, η οποία έχει ανάγκες, αλλά και δίνουμε τη δυνατότητα σε αυτούς που θέλουν να δουλεύουν. Δεν θέλουν όλοι. Βέβαια, κάνουν την ανάγκη υποχρέωση και δουλεύουν. Γιατί ο άλλος λέει να πάρω τη σύνταξή μου να ξεκουραστώ. Όταν υποχρέω να την αγοράσω. Αλήθεια, αλήθεια είναι αυτό, αλλά συναντώ και πολλούς οι οποίοι σου λένε. Αυτό είναι αλήθεια. Εξίσου αλήθεια όμως είναι ότι υπάρχουν και πολλοί που λένε: εγώ θέλω να δουλεύω. Δεν θέλω να βγω στη σύνταξη. Αισθάνομαι, είμαι 65 χρονών, αισθάνομαι νέος, αισθάνομαι δυνατός. Και εσείς, κύριε Παπαδάκη, σε 10 χρόνια, 15 από τώρα, τα ίδια θα λέτε. Αισθάνομαι νέος. Έτσι δεν είναι. Όταν θα φτάσετε στα 65, σε 10 χρόνια, σας 15 από τώρα, και... θα λέτε κι εσείς. Πολλά καλά λόγια, θα λέτε, είμαι σίγουρος ότι θα λέτε κι εσείς το ίδιο. Και εσάς, εγώ σας μεγάλωσα, όπως μου λένε όλοι. Κύριε Πρόεδρε, πάμε λίγο στα εθνικά. Είδαμε απίστευτες εικόνες χθες, όχι σε συγκέντρωση του Ερντογάν στη γειτονική Τουρκία, σε συγκέντρωση του Ιμάμογλου, όπου έκανε ένα εντελώς kids show με γενίτσαρους κλπ. Την ημέρα της επετείου από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, ακούσαμε τον Τούρκο πρόεδρο, μας είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι είναι ο συνεχιστής του Μωάμεθ, του Πορθητή κ.ο.κ. Από Σεπτέμβρη στα τουρκικά σχολεία, μέσα στα βιβλία ιστορίας, θα υπάρχει επίσημα το περίφημο απαράδεκτο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Αλήθεια, μέσα σε αυτό το περιβάλλον μπορούμε στα αλήθεια να πιστεύουμε και ρεαλιστικά ότι τα θέματα που η Ελλάδα, το θέμα που η Ελλάδα θεωρεί ότι μπορεί να συζητηθεί με την Τουρκία, θα συζητηθεί. Είναι δύσκολο. Ή είμαστε δύο διαφορετικοί κόσμοι. Είναι πολύ δύσκολο. Αλλά θα εξαντλήσουμε τα περιθώρια να συζητήσουμε το ζήτημα της οριοθέτησης ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, που είναι το βασικό, το κύριο γεωπολιτικό ζήτημα το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή να συζητήσουμε με την Τουρκία. Το μόνο βασικό μεγάλο θέμα το οποίο έχουμε να συζητήσουμε. Όπως λέμε εμείς, η Τουρκία βέβαια... Ναι, αλλά τα υπόλοιπα ζητήματα δεν είναι ζητήματα τα οποία θα συζητήσει καμία ελληνική κυβέρνηση. Διότι είναι ζητήματα τα οποία έχουν λυθεί από την ίδια την ιστορία και από τις διεθνείς συνθήκες οι οποίες έχουν καθορίσει τα σύνορα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Άρα δεν πρόκειται να μπούμε ποτέ εμείς σε μια τέτοια συζήτηση με την Τουρκία και δεν είναι κάτι το οποίο τους το κρύβουμε. Τους το λέμε ξεκάθαρα. Από εκεί και πέρα και εγώ προβληματίζομαι και περιμένω να δω με ποιο τρόπο, γιατί ακόμα δεν το έχουμε δει. Αυτή είναι η πρόθεση, θα αποτυπωθεί αυτό το απαράδεκτο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας στα βιβλία. Ναι. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς, τι ακριβώς θα γράψουν και πώς αυτό θα μεταφραστεί. Γιατί ξέρετε, είναι πολύ προβληματικό να δηλητηριάζουμε την νέα γενιά με αναθεωρητικές θεωρίες οι οποίες δεν έχουν καμία ιστορική ή νομική βάση. Από εκεί και πέρα όμως, είμαστε γείτονες με την Τουρκία. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Κρατώ τα θετικά της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Στον βαθμό που η Τουρκία δεν κάνει πια παραβάσεις και παραβιάσεις, μέχρι σήμερα το τονίζω, στο Αιγαίο για 15 μήνες. Έχουμε μια καλή συνεργασία στα θέματα του μεταναστευτικού. Έχουμε δρομολογήσει το πρόγραμμα για τη χορήγηση της γρήγορης βίζας στα νησιά, για το οποίο πρόγραμμα οι νησιώτες μας είναι εξαιρετικά ικανοποιημένοι. Θέλουμε περισσότερες επαφές και μεταξύ των λαών μας. Πήρα για τηλέφωνο τον coach Αταμάν να τον συγχαρώ για την επιτυχία του Παναθηναϊκού. Και όλες αυτές είναι κινήσεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι οι λαοί μας δεν έχουν τίποτα τα να θαλάσσια πάρκα, στα να θαλάσσια πάρκα θα προχωρήσουμε. Προφανώς θα προχωρήσουμε. Και δεν θα παρά τις αντιρρήσεις της Τουρκίας που λέει... Κύριε Παπαδάκη και κύριε Αναστασοπούλου, τα θαλάσσια πάρκα τι είναι? Είναι ζώνες αυξημένης προστασίας κοντά στα νησιά μας. Πλήρως να προστατεύσουμε τον θαλάσσιο πλούτο και την ιδιαίτερη βιοποικιλότητα την οποία έχουν οι θάλασσές μας. Υπάρχει και χρονοδιάγραμμα, κύριε Πρόεδρε, ζητήσει, γι' αυτό. Αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο έχουμε ξεκινήσει να το μελετούμε. Είναι μια δέσμευση την οποία θέλω να θυμίσω, αναλάβαμε στα πλαίσια ενός πολύ σημαντικού διεθνούς συνεδρίου για την προστασία των ωκεανών. Θα ξεκινήσουμε στο 2024 δηλαδή. Είναι κάτι το οποίο θέλει χρόνο ορίμανσης, όμως δεν θα πάρουμε, θα το ξαναπώ, την άδεια κανενός για να καθορίσουμε τι θα κάνουμε εντός ζώνης εθνικής κυριαρχίας. Είναι κάτι το οποίο δεν αφορά την Τουρκία. Μάλιστα. Τέλεια. Τον Αταμάν τον πήρατε, τον προπονητή του Ολυμπιακού τον πήρατε για τα προστασίνα. Τον αναζητώ, αλλά δεν τον έχω βρει πέσατε ακόμα. Πέσατε μέσα σας, το αναγνωρίζουμε στις προβλέψεις σας, κόντρα σε αυτά που μπορεί να πείστε. Και δεν είσαστε και καντέμις τελικά, όπως είπατε και στο TikTok. Πόσους φίλους σας Παναθηναϊκούς πήρατε να πειράξετε? Θα σας παίρνουμε για τις δημοσκοπήσεις να μας λέτε. Κοιτάξτε, για τις τηλεθεάσεις. Είδα και τον τελικό του μπάσκετ και τον τελικό του... Τον γκολ πόσες φορές το είδατε, κύριε Πρόεδρε? Το είδα
Πολλές. Κυρίως γιατί μας κοψοχόλιασε λίγο να σιγουρευτούμε ότι δεν ήταν ο ΣΕΤΑ. Το είδα και τα δύο μάτς και με Παναθηναϊκούς και με Ολυμπιακούς φίλους. Και πρέπει να σας πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος. Καλά, ειδικά για τον Ολυμπιακό ως Ολυμπιακός, αλλά είμαι χαρούμενος ως Έλληνας για τις επιτυχίες και των δύο ομάδων. Και είμαι χαρούμενος ως Έλληνας πρωθυπουργός για το γεγονός ότι διοργανώσαμε άρτια τον τελικό. Είναι γεγονός. Διότι στο Βερολίνο οι Γερμανοί δεν τα κατάφεραν τόσο καλά. Έτσι δεν είναι. Εμείς καταφέραμε με πολύ περισσότερο κόσμο, διότι άλλος κόσμος πάει σε ένα μάτς ποδοσφαίρου και άλλος σε ένα μάτς μπάσκετ, να διοργανώσουμε άρτια τον τελικό, με απόλυτη ασφάλεια, να το χαρούν οι φίλαθλοι, να μετατραπεί αυτό σε μια μεγάλη γιορτή. Δεν είναι κάπως όμως αντιφατικό, κύριε Πρόεδρε. Αλλά να πω κάτι. Παρακαλώ. Μιλάμε για την Ευρώπη. Αυτή είναι η Ευρώπη. Ε. Σωστά. Αυτή είναι η Ελλάδα, η επιστολική ψήφος. Είναι Ευρώπη, το gov.gr, και είναι Ευρώπη, η οργάνωση ενός τελικού με ευρωπαϊκές προδιαγραφές είναι Ευρώπη. Ήταν όταν θέλουμε μπορούμε. Ήταν υποδειγματική, όμως από την άλλη δεν είναι αντιφατικό να γίνεται μια τέτοιας προβολής διοργάνωση στη χώρα μας άρτια και από την άλλη να έχουμε έναν τελικό κυπέλλου χωρίς μισό φύλαθλο μες στο γήπεδο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μόνο που να πω ότι ολοκληρώθηκαν και τα play-off με φύλαθλους, δεν άνοιξε ρουθούνη. Η κυβέρνηση πήρε την τολμηρή απόφαση, για την οποία μας ασκήθηκε μεγάλη κριτική το Δεκέμβριο, να κλείσουμε τα γήπεδα για δύο μήνες και τα ξανανοίξαμε μόνο όταν ήμασταν απόλυτο σίγουροι ότι θα ανοίξουν με ασφάλεια. Και άνοιξαν με ασφάλεια. Το κερδίζουμε, το κερδίσαμε ακόμα αυτό το στοίχημα. Με αφορμή την τραγική δολοφονία Λιγκερίδη, η αστυνομία έκανε μια υποδειγματική δουλειά. Ουσιαστικά ανακάλυψε αυτό που φαίνεται να είναι μια εγκληματική οργάνωση. Έθεσε τα στοιχεία στη διάθεση της δικαιοσύνης, η οποία θα αποδώσει τις ευθύνες εκεί που η ίδια κρίνει. Και για τον τελικό του κυπέλλου δεν ήταν δικιά μας απόφαση. Ήταν της ΕΠΟ και επαναλαμβάνω την πρότασή μου προς την ΕΠΟ. Θα υπάρχει και καινούρια διοίκηση, αντιλαμβάνομαι, στους επόμενους μήνες. Ο τελικός του κυπέλλου. Πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο στο Ολυμπιακό στάδιο, να είναι καθορισμένο αυτό όπως γίνεται στο Wembley ή στο Ολυμπιακό στάδιο του Βερολίνου, ασχέτως του ποια ομάδα θα προκριθεί, και να είναι μια γιορτή με φιλάθλους όπως γίνεται παντού στην Ευρώπη. Και πιστεύω ότι το 25 έτσι θα γίνει ο τελικός του κυπέλλου. Κύριε Πρόεδρε, Τέμπη, ένα αίτημα από όλους τους Έλληνες. Το κάθε κόμμα αντιμετωπίζει το θέμα των τεμπών σύμφωνα με τα στοιχεία που εκείνο επιλέγει να χρησιμοποιήσει. Όμως είναι πάνδημη απέτηση για απόδοση δικαιοσύνης και καταλογισμό ευθυνών σε εκείνους που έχουν τις ευθύνες όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Αυτό είναι ένα βάρος για την κυβέρνηση και για εσάς προσωπικά. Είναι βάρος για την κυβέρνηση, αλλά είναι μεγαλύτερο βάρος για τη δικαιοσύνη. Διότι η υπόθεση είναι στη δικαιοσύνη. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό παρά μόνο να διευκολύνει τη δικαιοσύνη, όπως το έχει κάνει, να δικάσει αυτή την υπόθεση το συντομότερο δυνατό και να αποδώσει τις ευθύνες εκεί που η ίδια κρίνει ότι πρέπει να αποδοθούν. Και αυτό είναι το αίτημα της κοινωνίας. Σίγουρα το αίτημα της κοινωνίας δεν είναι να κομματικοποιείται αυτή η υπόθεση. Βρήκα, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω, αλλά ξέρετε, όταν μία δικιά μου έτσι, συζήτηση στα πλαίσια μιας ομιλίας που έγινε στην Κέρκυρα με ένα νέο κορίτσι, το οποίο δεν γνώριζα καν ότι είναι κόρη. Αν γνωρίζατε ότι είναι αδελφή των διδήμων. Δεν το γνώριζα, αλλά όπως είδατε, τη φέρθηκα ούτως ή αλλιώς με πολύ μεγάλη ευγένεια και πολύ μεγάλη ευπρέπεια. Αυτό σήμερα εργαλοποιείται επειδή κάποιοι θέλουν να μετατρέψουν την προεκλογική περίοδο σε μια υπόθεση μόνο γύρω από τα Τέμπη, να ζητήσετε το λογαριασμό από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που το κάνουν. Επικοινωνήσατε με την οικογένεια Πλακιά. Ναι, επικοινώνησα. Αλλά δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Βεβαίως επικοινώνησα. Βεβαίως, και δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν είναι μετά από αυτό το περιστατικό. Και μετά επικοινώνησα. Δεν είναι η πρώτη φορά. Όποιος συγγενής έχει ζητήσει να μου μιλήσει, του έχω μιλήσει και του έχω εξηγήσει τη δικιά μου εκδοχή της αλήθειας. Δεν το διαφήμισα, δεν το εργαλειοποίησα, δεν πήγα να κάνω πολιτική πάνω στον πόνο των συγγενών. Αυτό κάνουν κάποιοι όμως. Αυτό κάνουν κάποιοι και είναι απλά ντροπή. Σε αυτό που λέει η αντιπολίτευση όμως θέλουμε προανακριτική, αν δηλαδή κατατεθεί, κύριε Πρόεδρε, έτοιμα από την πλευρά της αντιπολίτευσης για προανακριτική, εσείς θα το κάνετε δεκτό? Βεβαίως και θα το συζητήσουμε στη Βουλή. Αμέσως θα το συζητήσουμε στη Βουλή. Αλλά δεν το έχω δει ακόμα. Δεν το έχω δει. Να έρθει, λέτε, λοιπόν. Βεβαίως. Να έρθουν να φτιάξουν κατηγορητήριο και δεσμεύομαι ότι ψήμη θα κατατεθεί, θα συζητηθεί αμέσως στη Βουλή. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, αλλά πρέπει να δω το κατηγορητήριο. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει τίποτα από όλα αυτά. Άρα, πρόεδρε,
Σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο... Να κάνω μία ερώτηση μόνο για το TikTok. Δεν γίνεται. Τώρα πρέπει να το ρωτήσω. Έχετε δημιουργήσει πρόβλημα το TikTok. Μέχρι και τον Κουτσούμπα τον εβάλατε και έκανε TikTok. Να, και είναι και καλός. Πολύ καλός ο κ. Κουτσούμπας. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Πρόεδρε. Ακούω την κριτική που ασκείτε και στον κύριο Κασελάκη. Μιλήσατε για τοξικό lifestyle σε ό,τι αφορά την άσκηση πολιτικής. Και εσείς έχετε ένα πάρα πολύ δυνατό TikTok ομολογουμένως. Έχετε γίνει πρωταγωνιστή σε αρκετά βιντεάκια, ποιος το περίμενε, κι όμως από την άλλη φτιάξατε και τα παπούτσια της Νέας Δημοκρατίας, τα φορέσατε, μας τα δείξατε στο TikTok. Δεν τα έχω φορέσει ακόμα σε περιοδία. Το περιμένω να το δούμε. Ποια είναι η διαφορά, θέλω να πω. Η διαφορά στο TikTok Κασελάκη με τη διαφορά στο TikTok Μητσοτάκη και του ασκείτε κριτική επίσης. Νομίζω ότι η διαφορά δεν έγκυται στο TikTok. Η διαφορά έγκυται στο περιεχόμενο της πολιτικής και μερικές φορές το TikTok μπορεί να δείξει και ορισμένα στοιχεία του χαρακτήρα. Έτσι δεν είναι. Δεν τα ξέραμε. Τα οποία μπορεί να μην τα. Σίγουρα οι άνθρωποι, οι άνθρωποι που με ξέρουν τα γνωρίζανε πολύ καλά. Δεν τα ξέραμε. Εσείς μπορεί να μην τα ξέρετε. Αλλά η κριτική, ξέρετε, την οποία ασκώ ως προς τα ζητήματα, θα έλεγα, του ύφους, είναι η ακόλουθη. Δεχόμαστε μια κριτική για το 41%. Είμαστε αλαζόνες. Μα συγγνώμη, το 41% οι πολίτες μας το έδωσαν. Έτσι δεν είναι. Δεν το υφαρπάξαμε από κάποιον. Άρα η κριτική αυτή πηγαίνει στους πολίτες. Από το βράδυ των εκλογών έχω πει, θυμάστε τη δήλωσή μου, το κεφάλι κάτω, δεν είναι λευκή επιταγή το 41%. Οι πολίτες θα είναι πολύ αυστηροί μαζί μας. Θα μας ασκήσουν, τα θυμάστε, θα μας ασκήσουν κριτική. Βάζω, θα έλεγα. Προσπαθώ να βάλω στους υπουργούς μου τα δύο πόδια. Θα μας να σας ρωτήσουμε αν θα κάνετε ένα παπούτσι. Αμέσως μετά τις ευρωεκλογές, κύριε Πρόεδρε. Και ναι, κρίνω και ζητήματα χαρακτήρα υπουργών. Αλλά δεν είναι λίγο παράξενο κάποιος ο οποίος δεν έχει εκλεγεί πουθενά. Έτσι δεν είναι. Ο κ. Κασελάκης είναι καινούριος. Όλοι από κάπου ξεκινάμε, έτσι δεν είναι. Αλλά δεν έχει δοκιμαστεί πουθενά. Όπως θα λέγαμε, δεν έχει εκλεγεί καν διαχειριστή στην πολυκατοικία του. Δεν είναι κακό αυτό. Τώρα ξεκινάει. Εγώ εκλέγομαι 20 χρόνια βουλευτής. Με έχει τιμήσει ο ελληνικός λαός. 20 χρόνια καταθέτω ποθενέσχες. Έχει ελεγχθεί εξονυχιστικά από τη Βουλή. Άρα όταν αντιστρέφεται η πραγματικότητα και κάποιος ο οποίος είναι καινούριος και δεν έχει δοκιμαστεί ακόμα σε εκλογές και έρχεται και λέει ότι εγώ θέλω να είμαι 2 τετραετίες πρωθυπουργός και έχει καθορίσει και λίγο ποιοι θα συμμετέχουν και ποιοι δεν θα συμμετέχουν στο υπουργικό του συμβούλιο. Δεν είναι λίγο παράξενο να μιλάει για αλαζονία κάποιος ο οποίος μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Κάθε εκλογική αναμέτρηση σημαίνει και ένα restart για την όποια κυβέρνηση. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό το restart θα έχει μέσα και ένα σχηματισμό. Θα σου απαντήσω εγώ, θα κάνει. Κάτσε να μας πει. Δεν προαναγγέλλω ότι η ανασχηματισμή. Μην του, άστο να τον απαντήσει, ναι. Έχουμε ακόμα 3 χρόνια κυβερνητικής θητείας. Ξέρετε ότι δεν μου αρέσουν οι συχνές αλλαγές στα κυβερνητικά σχήματα. Όταν όμως κρίνω ότι πρέπει κάπου να πάμε πιο γρήγορα ή κάπου πρέπει να αλλάξουμε πορεία, δεν έχω διστάσει να κάνω αλλαγές. Ο κανόνας ισχύει και δεν είναι εξαρτημένος από το εκλογικό ποσοστό, διότι όπως σας είπα, εμείς εκλεγήκαμε για 1 τετραετία με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Σκέφτηκα να το φέρω, αλλά ξεχάστηκα γιατί ήθελα να σας θυμίσω τι λέγαμε όταν ξαναβρέθηκα ακριβώς σε αυτό το στούντιο πριν από τις εκλογές και θα δεχθώ κριτική αν πάρτε το πρόγραμμα και πείτε, κοιτάξτε να δείτε κύριε Μητσοτάκη, ήσασταν ακόλουθος ή κάνατε αυτό και δεν κάνατε. Καλοκαίρι έχετε ξανακάνει ένα σχηματισμό. Και δεν κάνατε. Θερινό. Ούτε εγώ το θυμάμαι. Θα το δούμε μάλλον. Ναι, ούτε εγώ το θυμάμαι. Το βέβαιο είναι ότι για μας, μην κορδεόμαστε, δεν υπάρχει. Εποχές δεν υπάρχουν, η δουλειά συνεχίζεται και ναι, βέβαια, μετά τις ευρωεκλογές, γιατί οπωσδήποτε οι ευρωεκλογές, όταν όλοι τρέχουν για τις εκλογές, υπάρχει. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι αμέσως. Μην βάζετε λόγια. Είπα ότι τη Δευτέρα μετά τις ευρωεκλογές, θα έλεγα τα κεφάλια κάτω και επιστροφή στο 100% στο κυβερνητικό έργο. Εμείς θα σας ευχηθούμε καλή επιτυχία, όπως θα το κάνουμε και με όλους τους αρχηγούς των κομμάτων. Καλή συνέχεια, γιατί δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. 158 βουλευτές θα έχετε και μετά τις ευρωεκλογές. Και πρωθυπουργός θα είσαστε. Εμείς αναμένουμε τις προβλέψεις του εξαιρετικού σας μετεωρολόγου, τον οποίο παρακολουθώ πάντα για την Κυριακή των ευρωεκλογών.
Καλά, 34-35 λέει, κύριε Πρόεδρε, σήμερα πρωινό είναι αυτό. Για την Κυριακή. Για την Κυριακή των εκλογών. Ωραία μου ακούγονται αυτά τα νούμερα. Ωραία. Πρόταση να βάλετε κάλπες στις παραλίες. Μακάρι να συμπέσουν οι προβλέψεις του κύριου Βαρδιού με τα ποσοστά μας. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέατες σας.